Κυρία Δάγκα, μεγάλη αντίδραση από το ΚΚΕ για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Κάθετα αντίθετη, εσείς βλέπετε περισσότερο εμπλοκή σε σχέδια πολεμικά, τα οποία όμως ο πόλεμος είναι στην πόρτα μας. Έτσι όπως ακριβώς το είπατε, αυτή η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, που μόνο αμυντική δεν είναι, επιθετική είναι μέχρι τα μπούνια, είναι ένα μνημείο παραπέρα εμπλοκής της χώρας μας, αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, στη σύγκρουση που τώρα γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και βέβαια την καπιταλιστική Ρωσία και τους συμμάχους της από την άλλη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντίδραση του ΚΚΕ εκφράζει την πλειοψηφία του λαού μας, που όντως βρίσκει ότι εκφράζεται μέσα από το σύνθημα «Όχι στον πόλεμο, καμιά συμμετοχή». Έξω οι αμερικανονατοικές βάσεις. Είμαστε όλοι, νομίζω, απέναντι στον πόλεμο, αλλά βλέπετε τώρα Σουηδία-Φιλανδία, που η Φιλανδία και η Σουηδία είναι δίπλα στη Ρωσία, από εκεί που δεν είχαν θέμα να ενταχθούν, τώρα θέλουν διακαώς να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Κύριε Σκάρκο, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις ότι μέσα στη φυλακή του ΝΑΤΟ μόνο ανασφάλεια μπορεί να υπάρχει για τους εργαζόμενους, για τους λαούς, σε κάθε χώρα. Γιατί μέσα στη φυλακή του ΝΑΤΟ είμαστε. Και αυτή τη στιγμή εκτοξεύονται οι τουρκικές διεκδικήσεις. Μέσα στη φυλακή του ΝΑΤΟ ήταν όταν έγινε η γιγαντιαία πρόβα του τουρκικού στρατού, της τουρκικής ηγεσίας, υπό την υψηλή εποπτεία των νατοϊκών για το πώς θα καταλάβουν βραχονισίδα στο Αιγαίο. Μέσα στη φυλακή του ΝΑΤΟ είμαστε αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά γίνονται συνεχώς παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Μέσα στη φυλακή όμως του ΝΑΤΟ είμαστε και μετατρέπεται η χώρα μας σε ένα ορμητήριο πολέμου κυριολεκτικά, αφού όχι μόνο γίνονται γιγαντιές πρόβες πολέμου, αλλά πολύ περισσότερο περνάνε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, από άλλες υποδομές της χώρας και φεύγουν μεγάλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις για να πάνε στο μέτωπο. Ναι. Άρα απάντηση σε αυτή την ανασφάλεια, το φόβο, το τι θα γίνει μετά που εκφράζεται από πάρα πολύ κόσμο, είναι πραγματικά να δυναμώσει ο αγώνας για να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, για να μπορέσουν να μην περάσει μια τέτοια υποδομή των αμερικανονατοϊκών δυνάμεων, καμία εμπλοκή και μέσω των ενόπλων δυνάμεων στο πόλεμο και βέβαια ότι ο ίδιος ο λαός, γίνοντας πρωταγωνιστής των εξελίξεων και όχι ντεκόρ, μέσα από τα διάφορα συνέδρια που γίνονται αυτή την περίοδο, πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να επιβάλλει την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ από όλες αυτές τις συμπεριαλιστικές συμμαχίες με το λαό στην εξουσία. Επιβεβαιώνεται πάντως από όλη τη συζήτηση ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμφωνία, όπως άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκυτάλη από την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που όντως από τότε ξεκίνησε και η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοδίκαιο και η Λάρισα, όλες αυτές οι υποδομές να αξιοποιούνται ως ορμητήρια πολέμου, δηλαδή να γίνεται η χώρα θήτης άλλων λαών. Αυτό ισχύει και ξέρετε, αυτό δεν μειώνει την εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ούτε με τα ανταλλάγματα τα οποία αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι ανταλλάγματα για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς στην ενέργεια, για τους εφοπλιστές, για όλους αυτούς που έχουν συμφέρον να αναβαθμιστεί και η θέση η γεωστρατηγική υποτίθεται της χώρας μας για να αυξάνουν τα κέρδη τους από τη μοιρασιά της Λίας. Αυτά τα ανταλλάγματα λοιπόν, όπως άλλωστε το έχει ξεκαθαρίσει και ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, αφορούν σε μεγαλύτερους πολεμικούς εξοπλισμούς, αφορούν σε μεγαλύτερα προνόμια όσον αφορά στους μονοπωλιακούς ομίλους σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Δεν αφορά αυτή η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Δεν αφορά τους εργαζόμενους και τον λαό που φορτώνονται ακόμα περισσότερο τις συνέπειες τις οικονομικές όχι μόνο του πολέμου αλλά και όλων αυτών των επικίνδυνων σχεδιασμών στην ενέργεια που παθαίνουν ηλεκτροσόκ που βλέπουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και επί της ουσίας απάντηση μπορεί να είναι μόνο δική του οργάνωση και ο αγώνας κόντρα σε αυτή τη στρατηγική που βάζει το λαό μας, τη χώρα μας επικίνδυνους κινδύνους και δεν το λέει μόνο το
ΚΚΕ, η ίδια η Ρωσία, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ήδη εξαντλήσει διάφορες απειλές απέναντι στη χώρα μας. Λοιπόν, κοιτάξτε εμείς, κύριε Δάγκα. Μα απειλή της επιθέσεων γίνεται με αυτούς τους σχεδιασμούς στη χώρα μας.